και κάπου αλλού βγαίνει ένας μεγάλος ήλιος καινούργιος. Ζυμώνεται το καινούργιο κρασί στο μυστικό κελάρι. Θα μας τάραγε εκεί όταν η αυγή σπάζει το κρίσταλο της μέρας σε ακτίνες γαλάζιου φωτός. Θα μας τάραγε εκεί. Θα είμαστε εκεί πριν άρθει η νύχτα στο πρώτο μήνυμα αποκρυπτογραφώντας τους χτύπους μιας όλβιας καρδιάς. Προμηθεύεται θείος λόγος. Εσείς, γεννηθήκατε όντα ελεύθερα, πρόσωπα μοναδικά. Με δικό σας διακύβευμα τη σωτηρία ή την απώλεια. Πώς να ξέρει ο άλλος τον εαυτό του τον άγνωστο, πώς να ξέρει το Θεό και πώς να μάθει το Θεό να αγνοεί τον εαυτό του, πώς να μάθει τη ζωή να αγνοεί το Θεό. Η άγνοια των γραφών, γκρεμός, μέγας και ασύλληπτος. Η πίστη πάντα διαθέτει τη μυστική της ευφυΐα, το πρώτο μήνυμα. Χωρίς πίστη ξεθοριάζει η αποκάλυψη. Πίστη θα πει σκέψη και σύνεση, θα πει εμπιστοσύνη παιδιού στον Πατέρα του Θεό. Αλήθεια θα πει το γνωστό και όχι το ξένο. Η αλήθεια κόβει τα γήινα δεσμά, σπάει το ρόδι, σπάει το γήινο κύκλο. Γεννιέται το δώρο του Θεού σε ευγνώμονα καρδιά. Δεν πειράζει αν έγινε κακή αρχή, πως έγινε σε άλλο καιρό, σε καιρό άγνοιας, αφού και ο δεξής ληστής σώθηκε. Ένας αμαρτωλός που συγχωρήθηκε αξίζει περισσότερο από έναν αδαή αθώο, γι' αυτό αυτός πέρασε κολυμπώντας τον ωκεανό, ενώ άλλος ούτε καν έβρεξε τα πόδια του. Αυτός μοιάζει με το μοναχικό πουλί που διάβηκε μόνο το Βόρειο Πόλο. Η ιστορία του κόσμου πάζει για σένα να είναι κυκλική, γίνεται αγώνας ανάμεσα στη γήινη και ουράνια πολιτεία. Το παρόν εδώ γίνεται μέλλον μέχρι τη συντέλεια του χρόνου. Τι μπορεί να πάρει ή να δώσει ο πολιτικός. Εκείνος που δεν έγινε δρομέας μιας ιδανικής πολιτείας. Ο ουρανός και ο κόσμος βρίσκονται σε αρμονία μυστική και σε φανερή αντιπαράθεση και η δοκιμασία της σκέψης ψάχνει το απόλυτο. Το πιο μεγάλο είναι η πραγματικότητά της. Αλλά για ακούστε, μια σκέψη που διαπνέεται από πίστη περνάει μέσα από το θείο. Ο ουρανός δεν γεννιέται για τ' άστρα, αλλά για τον άνθρωπο.